Στόχος είναι να υποφεληθούν οι τοπικές κοινωνίες παράλληλα με τη διέλευση και παρουσία του αγωγού. Αυτό ήταν ένα από τα κυριότερα μηνύματα που κοινώνησαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας κατασκευής του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή της Μάκρης επιδόθηκαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των σεμιναρίων στους ντόπιους παραγωγούς που θέλησαν να επιμορφωθούν στη διαδικασία αξιοποίησης της ελιάς από το αρχικό προϊόν μέχρι και την τελική διάθεσή του. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το ότι υπήρχε ανταπόκριση από τους κατοίκους της περιοχής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και είμαι σίγουρος ότι θα έχει προστιθέμενη αξία οι γνώσεις που πήρανε για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους. Ολοκληρώσαμε σήμερα και τυπικά την πρώτη φάση του προγράμματος Ευδόκιμη Γης στην Μάκρη, στην Αλεξανδρούπολη. Η φάση αυτή συμπεριλάμβανε μαθήματα σε τάξη σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς. Σε λίγες μέρες ξεκινάει δεύτερη φάση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μαθήματα στο πεδίο, εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις στους ελαιώνες που καλλιεργούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μας και θα διαρκέσει όλη την καλλιεργητική περίοδο. Τέλος, θα υπάρξει μια ακόμα φάση, η τρίτη φάση του προγράμματος, όπου η μεταποίηση, η εμπορία, το μάρκετινγκ και όλα τα ζητήματα που άπτονται μετά τη συγκομιδή αυτού του προϊόντος θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευόμενους. Η δράση που υλοποιήθηκε στη Μάκρη στο πλαίσιο του προγράμματος Ευδόκιμη Γη εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων στις τρεις περιφέρειες από όπου διέρχεται ο αγωγός. Κύριος γνώμονάς τους η γνωριμία, η επιμόρφωση και η βελτίωση των γνώσεων και των δυνατοτήτων των κατοίκων και των παραγωγών των ευρύτερων περιοχών. Απευθύνεται λοιπόν στους κατοίκους των τοπικών περιοχών, ώστε να τους δώσει πληροφορίες και γνώσεις που αφορούν την καλλιέργεια ιδιαίτερων προϊόντων, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ελιά της Μάκρης, να τους δώσει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το μάρκετινγκ των προϊόντων τους και πληροφορίες οι οποίες αφορούν την βελτίωση της καλλιέργειας και τα ωφέλη προς όφελος και να αυξηθούν τα ωφέλη για τους κατοίκους των περιοχών. Την ικανοποίησή της αναφορικά με την υλοποίηση και την ουσία του προγράμματος εξέφρασε και η Περιφερειακή Αρχή. Διαστόματος του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου γνωστοποιήθηκε πως η στήριξη της ελαιοπαραγωγής και όλων των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αποτελούν προτεραιότητες που έρχονται και υλοποιούνται και μέσω τέτοιων πρωτοβουλειών. Ένα πρόγραμμα που επί της ουσίας δίνει έμφαση και υπεραξία στο προϊόν που έχει αυτή η περιοχή, που μας αποτελεί για μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα ελαιόδανδρα, το ελαιόλαδο και την ελαιόλαδο γενικότερα. Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο μας, το οποίο εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα, όπως ξέρετε, στηρίξαμε σε όλα τα επίπεδα, γιατί η ελιά της Μάκρης είναι πλέον προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προϊόν. Αυτό το στήριξε η Περιφέρεια και με χαρά σήμερα διαπίστωσα ότι συμποατριώτες μας από εδώ παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σεμινάρια, τον κύκλο αυτών των σεμιναρίων που έκανε ο ΤΑΠ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πραγματικά δίνει υπεραξία σε αυτό το προϊόν. Πρέπει να στηρίξουμε την ελιά και με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες σαφώς πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.